ο νόμος είναι ο νόμος Γεωργιάδη Τσακλόγλου, για να μην έχει κανείς και έτσι να μείνει στην ιστορία. Σαν ένας νόμος, ένας ακόμα νόμος δηλαδή, για το ασφαλιστικό, που είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν, με ποιο κριτήριο ερχόμαστε να τοποθετηθούμε σε αυτό το νομοσχέδιο? Το κριτήριό μας είναι αν αυτό το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα άλλα που λέμε, ενισχύει τη δημόσια, υποχρεωτική, καθολική, κοινωνικού χαρακτήρα ασφάλιση, ναι ή όχι. Το νομοσχέδιο λοιπόν υπηρετεί ακριβώς την αντίθετη λογική. Έρχεται να στηρίξει τον δεύτερο πυλώνα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, να διευκολύνει την επέκτασή τους με λειτουργία αποκλειστικά του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, ένα σύστημα που, όπως είπαμε και εχθές, οι αποδόσεις του εξαρτώνται από την πορεία της ίδιας καταρριστής οικονομίας. Άρα λοιπόν οι αποδόσεις δεν είναι σίγουρες. Ενώ μια κρίση μπορεί να πτωχεύσει τα ταμεία, και εχθές είπαμε εδώ αρκετά παραδείγματα τα οποία τα ξέρει και ο κόσμος, γι' αυτό και ανησυχεί και δεν προστρέχει στα επαγγελματικά ταμεία που λέτε ότι έχει το 3% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί. Δεν είναι ελκυστικά, γιατί ο κόσμος φοβάται αυτό το τζόγο. Τι προϋποθέτουν λοιπόν αυτά τα ταμεία? Ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης να προβλέπεται να είναι υψηλός λόγω αυξημένων παραγωγικών επενδύσεων. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση, όπως είπαμε, που με βάση όλη την ιστορία του συστήματος δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Οι οικονομικές κρίσεις επαναλαμβάνονται, η ρυθμή αύξησης του ΑΕΠ έχει σκαμπανεβάσματα. Άρα λοιπόν οι ρυθμίσεις αυτές του νομοσχεδίου είναι, όπως είπαμε, σε αντίθετη κατεύθυνση με τα κριτήρια τα οποία εμείς θέτουμε ως ΚΚΕ, είναι στην κατεύθυνση υλοποίησης του μοντέλου Πινοσέτ, το οποίο βέβαια μοντέλο έχει βρει αντίθετους όχι μόνο κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες, αλλά ακόμα και φιλελεύθερους σε όλο τον κόσμο, και πιστεύουμε ότι εδώ και η εργατική τάξη της χώρας μας, οι αυταπασχολούμενοι και οι αγρότες θα πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτές τις ρυθμίσεις. Ο πυρήνας λοιπόν της πρώτης ενότητας είναι ακριβώς αυτός, η ενίσχυση αυτής της λογικής, που εμείς βέβαια δεν μπαίνουμε στη λογική των προτάσεων, γιατί όπως είπαμε η πείρα δείχνει ότι καμία διασφάλιση δεν μπορεί να υπάρξει για τους ασφαλισμένους από τους κανόνες της αγοράς, από τον τζόγο των εισφορών τους. Όμως σε αυτή την πρώτη ενότητα κάνετε και την αρχή με το ΤΑΙΦΕ, καταργώντας την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης, και σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται αυτή η κατάργησή του την διατήρηση της διαθεσιμότητας του Ταμείου. Είπε τώρα προηγουμένως ο Υπουργός ότι έχει πλεόνασμα 330 εκατομμύρια, που και αυτά λέει, όπως και αν γίνει, και σήμερα να πάνε 28.000 να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τότε γιατί λοιπόν το καταργεί την υποχρεωτικότητα? Γιατί δεν συνεχίζεται τη στιγμή που πράγματι είναι ένα ταμείο που δεν έχει πρόβλημα? Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος? Να απαλλάξετε τους φαρμακοβιομήχανους από το 4% ή από την υποχρέωση να παρακρατούν την εισφορά τους. Την υποχρέωση. Ούτε αυτό δεν θέλουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Ούτε αυτό δεν θέλουν. Από τη μία μιλάτε για αποταμίευση, αλλά αποταμίευση πού? Στα επαγγελματικά ταμεία. Εκεί που θα παίζονται στον τζόγο τα εισφορές. Και όχι εκεί που θα προστατεύουν, υποτίθεται, τις εισφορές και τις προσδοκίες των εργαζομένων. Μίλησε για αποταμίευση ο Υπουργός προηγουμένως. Τι λέει, για το κράτος είναι αδιάφορο που θα αποταμιεύει. Θέλουμε να αποταμιεύει ο κόσμος. Για ποιο λόγο? Για να πηγαίνουν οι υποταμιεύσεις αυτές στους μεγάλους ομίλους για επενδύσεις, για την ανάπτυξη, όπως πολύ ευθαρσώς είπε χθες ο Υφυπουργός εδώ, ότι στόχος είναι και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και εμείς βεβαίως αυτό λέμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση
όμως με την κοινωνική ασφάλιση, με την ανάγκη για να διασφαλίσει ο εργαζόμενος αυτό που λέει τα γεράματά του. Τη σύνταξη η οποία θα του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς και όχι μόνο αυτή. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα άλλο εργαλείο στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου για να αντλεί κεφάλαια. Για να μπορεί να κάνει, να δρά και να ενισχύει την κερδοφορία του. Στο παρόν λοιπόν σχέδιο του νόμου περιλαμβάνεται και η άλλη ενότητα για την αναμόρφωση της εξαρτησίας νομοθεσίας. Γενικά, πρέπει να πούμε ότι όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα από όλες τις κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, για το ασφαλιστικό, είχαν την κοινή στρατηγική. Που ποια ήταν αυτή? Η απαλλαγή του κράτους της εργοδοσίας, η μετατροπή της ασφάλισης από κοινωνική ευθύνη σε ατομική. Γιατί αυτό έγινε. Σε όλη την νομοθεσία που έχουμε, ιδιαίτερα από το 1992 και μετά από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Όλοι σας ματώσατε τους συνταξιούχους και τους μελλοντικούς, τους σημερινούς εργαζόμενους δηλαδή, που οι προσδοκίες τους είναι χαμένες. Έτσι λένε όλοι τουλάχιστον. Σιγά μην πάρω εγώ σύνταξη. Σιγά ξέρω εγώ μην ασφαλιστώ. Να κάνω τι, να έχω τι. Αυτό ήταν, είναι αποτέλεσμα δικό σας. Πετσοκόψατε τις συντάξεις, αυξήσατε τα όρια ηλικίας και τώρα εδώ έγινε μία συζήτηση για το προσδόκιμο ζωής, δηλαδή πρέπει να τιμωρηθεί αν κάποιος ζει παραπάνω. Λέτε, ευτυχώς που πεθάναν 37.000 στην πανδημία και το σύστημα αντέχει και θα αυξήσουμε τα όρια ηλικίας. Και αυτό το θεωρείτε ότι είναι κάτι πώς λένε, πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Δηλαδή ο θάνατός του, η ζωή μας. Αυτή είναι η λογική. Και γιατί θα πρέπει να αυξήσουν το όριο ηλικίας για τη σύνταξη? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει χώρος, άνθρωποι οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσία στους εργοδότες σαν φτηνοί εργάτες. Σαν φτηνοί εργάτες. Απασχόληση των συνταξιούχων λέτε. Γιατί να απασχοληθούν οι συνταξιούχοι? Ποιος ο λόγος? Λέτε πρέπει να σταματήσουμε εδώ να δίνουμε συντάξεις. Κάνατε την αρχή, είπα και χθες, ότι όποιος μέχρι τώρα ήταν στα 67 χρόνια έπαιρνε αυτό το επίδομα υπερηλίκων. Εσείς τώρα το καταργείτε. Τι λέτε σε αυτόν? Μέχρι τα 74 χρόνια του θα πηγαίνει σε πρόγραμμα του ΑΕΔ και θα είναι πίσω από μένα σκουπιδιάρικο να μαζεύει σκουπίδια. 70, 71, 72 μέχρι τα 74. Τι είναι αυτό? Είναι αύξηση του όριου ηλικίας, ναι ή όχι? Αυτός είναι ο ορίζοντας του προσδόκιμου ζωής που λέτε. Και αυτό θα κάνετε. Και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι σήμερα μας ακούνε. Γενικά λοιπόν οι ρυθμίσεις αυτές, στο άρθρο 114 για παράδειγμα, για το πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων, μισθωτών και μη, ομολογείται στην ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης ότι ο στόχος της ρύθμισης τι είναι? Η ενθάρρυνση της απασχόλησης των συνταξιούχων και την επανένταξη αυτών στην αγορά εργασίας. Ή αλλιώς αυτό που λέμε είναι η πολιτική της ενεργούς γύρανσης που αποτελεί μια συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πρημοδοτείται ακριβώς σε αυτό το έδαφος των χαμηλότατων συντάξεων και της απαλλαγής του κράτους και της μεγαλοργοδοσίας που οδηγεί σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέχρι θανάτου δηλαδή. Στο άρθρο 115, αντί να τι κάνετε, τροποποιούτε το όριο οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για οφειλέτες, αυταπασχολούμενους και αγρότες, ώστε να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα καταβολής της σύνταξης. Είναι μία βελτίωση. Όμως τι προϋποθέσεις έχει? Να είναι 67 ετών, να έχει καταβάλει εισφορές 20 ετών και να μην έχει καταθέσεις 12.000 ευρώ στην τράπεζα και άνω των 6.000 ο αγρότης. Τι θα γίνει, ρωτάμε, αν κάποιος πεθάνει ή καταστεί ανάπηρος και δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις των 67 και των 20 χρόνων? Ο θάνατος και η αναπηρία, όπως είναι γνωστό, δεν είναι προγραμματισμένα.
ούτε περιμένουν να έχεις 20 χρόνια ασφάλισης. Τι προβλέπετε γι' αυτό? Τι προβλέπετε γι' αυτό? Ο τρόπος παρακράτησης για μας είναι απαράδεκτος. Γιατί λέτε παρακράτηση για τα πέραν των 20.000 και των 6, 60% της σύνταξης. Και αφού τελειώσει το υπερβάλλον, το υπόλοιπο σε δόσεις και μέχρι 60 δόσεις. Εμείς λοιπόν λέμε να μην υπάρχει ηλικιακό όριο των 67 ετών και το ασφαλιστικό όριο τα 20 χρόνια. Στο ασφαλιστικό να είναι 15 ετία, όσο είναι και προϋπόθεση λήψης εθνικής σύνταξης. Και για το θάνατο και την αναπηρία να μην υπάρχει κανένα ασφαλιστικό όριο. Δεν αντιμετωπίζεται λοιπόν το πρόβλημα με αυτό το άρθρο για την ανακούφιση των όλων αυτών που έχουν οφειλές παρά ελάχιστον. Από τη μία το μέτρο ίσως αποτελέσει διέξοδο για ορισμένους, απ' την άλλη οι συγκεκριμένοι που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα καταλήξουν με ελάχιστο ποσό σύνταξης. Στην πράξη οδηγούνται και πάλι στην εργασία, ταυτόχρονα βέβαια με αυτό το άρθρο διευκολύνεται η σπραξιμότητα για λογαριασμό του κράτους. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι το ΚΚΕ πέρυσι τον Νοέμβρη είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία η οποία απορρίφθηκε. Αυτή η τροπολογία που είχαμε καταθέσει τι πρόβλεπε? Διαγραφή των χρεών ατομικής ασφάλισης για τους αυταπασχολούμενους που προέκυψαν κατά την περίοδο επιβολής αναγκαστικών περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των επιχειρήσεων στη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με αντίστοιχη επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το απορρίψατε. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών μέχρι 20.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Κατάργηση της φοράς του κλάδου υγείας και διαγραφή χρεών που έχουν προκύψει από αυτήν. Χορήγηση σύνταξης σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εφόσον η συνολική οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 και τις 20.000 ευρώ αντίστοιχα για τον ΟΓΑ. Η οφειλή που προκύπτει προς ασφαλιστικά ταμεία μετά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης να ρυθμίζεται σε άτοκες μηνιαίες ισόποσες δόσεις οι οποίες σε αιτήσια βάση δεν πρέπει να ξεπερνούν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος μέχρι το ύψος των 20.000 ευρώ. Δεν έχετε λοιπόν παρά, για να ανακουφίσετε αυτόν τον κόσμο, να αποδεχτείτε και να ενσωματώσετε στο νομοσχέδιό σας αυτές τις προτάσεις. Το άρθρο 119, σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα. Ρωτάμε, ένα παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, ανεξάρτητα αν είναι ανάπηρο ή όχι, γιατί θα πρέπει να πάρει το 50%? Πόσα παιδιά είναι τέτοια στην Ελλάδα? Η σύνταξη δίνεται έως στα 24. Γιατί να μην είναι το 100% και για τις δύο συντάξεις? Αυτό που είναι ανάπηρο πριν τα 24 του, γιατί να μην την παίρνει εφόρου ζωής 100% και τους δύο γονείς αν δικαιούται? Ζητάμε να διορθωθεί αυτό το άρθρο με αυτές τις επισημάνσεις και νομίζω ότι είναι δίκαιο. Στο άρθρο 121, προϋποθέσεις ασφαλιστικού δεσμού μειωμένη σύνταξη για το έτος 2020 και επειδή λόγω του COVID οι ασφαλισμένοι δεν είχαν 100 ημερομίσθια, ρύθμιση η οποία κάνει επέκταση κατά ένα έτος. Η θέση μας είναι να καταργηθεί ο λεγόμενος ασφαλιστικός δεσμός για τη μειωμένη σύνταξη. Δεν έχει λογική. Ή τέλος πάντων να μειωθεί η απέτηση από τα 100 να πάμε στα 50 ημερομίσθια κατέτος την τελευταία πενταετία. Για το άρθρο 123 αφορά το επίδομα κοροϊδία από 100 έως 200 ευρώ για συνταξιούχους που παίρνουν έως 1.600 ευρώ κτλ. Κτλ. Λέμε για το επίδομα αυτό όσους έχουν προσωπική διαφορά. Έχουμε τοποθετηθεί και πολλές φορές για αυτό το θέμα. Εμείς λέμε η θέση μας είναι η άμεση και πραγματική ανακούφιση
για τους ταξιούχους, και αυτό μπορεί να έρθει από αυτό που ζητούν οι ίδιοι ταξιούχοι, που στηρίζουμε ως ΚΚΕ, που είναι οι αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση των ανασφαλιστικών νόμων. Κάνατε και μία συνάντηση, κύριε Υφυπουργέ, με τους συνταξιούχους, στο συναλλητήριό τους, τους είδατε, σας κατέθεσαν τα αιτήματά τους και νομίζουμε ότι πρέπει πάνω σε αυτά να τοποθετηθείτε. Για το άρθρο 138, επιβράβευση κλιμακίων εκαθάριστων συντάξεων, νομίζουμε ότι είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να καθαρίζονται οι συντάξεις μας. Θέση μας είναι ότι πρέπει να βγαίνει μια σύνταξη. Όταν βγαίνει μια σύνταξη, δεν είναι μόνο οι εισηγητές που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά το σύνολο του προσωπικού, από τον κλητήρα, τον μηχανογράφο, τον εκαθαριστή, αυτό που δίνει τις πληροφορίες. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς από αυτό. 149. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ. Λέμε να την πάρετε πίσω αυτό το άρθρο, κύριε Υφυπουργέ. Μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι των ναυτικών στο ΔΣ του ΝΑΤ ήταν αποκλειστικά οι αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθμιες οργανώσεις των ναυτικών στο ΔΣ του ΝΑΤ. Αυτό να συνεχίσει. Εσείς το αλλάζετε. Κακώς τα ναυτεργατικά σωματεία αντιδρούν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να κάνετε αυτή την αλλαγή. Για το άρθρο 150. Για τις εργαζόμενες γυναίκες και την ειδική προστασία της μητρότητας. Θετικό είναι που επεκτείνεται. Παραμένει όμως η απαράδεκτη διάταξη των 200 ενσύμων τα τελευταία 2 χρόνια ως προϋπόθεση για να πάρει η εργαζόμενη την άδεια το κετού και λοχείας μητρότητας, όπως και την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Έχουμε καταθέσει ως κόμμα στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, να καταργηθεί η διάταξη, αλλά απορρίφθηκε. Ακόμα παραμένει ότι την περίοδο της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται με βάση το μισθό της, αλλά με τον κατώτατο μισθό και ένα ποσό σε ποσοστό αναπλήρωσης από την ΔΥΠΑ, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη άδεια να αποτελεί κενό γράμμα για μια σειρά εργαζόμενες που έχουν μεγαλύτερες απολαβές από τον κατώτερο μισθό. Και το άρθρο 151 θέτει ως προϋπόθεση να είναι ασφαλιστικά ενήμερες για να δοθεί το επίδομα αυτό. Το μέτρο αυτό, πιστεύω ότι αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει να απαλληφθεί, γιατί υπάρχουν αρκετές αυταπασχολούμενες και στον ΟΑΕ και σε ΕΤΑΑ, δικηγόροι και τα λοιπά, επιστήμονες που μπορεί να μην είναι ασφαλιστικά ενήμερες. Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας και τελειώνω. Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Ναι, μισό λεπτάκι. Τώρα για τα θέματα της ΔΥΠΑ, των εκπαιδευτικών. Έχουμε εδώ μία πρόταση που θα την καταθέσουμε τώρα στα πρακτικά. Είναι μία πρόταση του Συντονιστικού των Αναπληρωτών και Ρωμής των Εκπαιδευτικών του ΑΕΔ. Προτάσεις πάνω στο νομοσχέδιο σε κάθε ένα που αφορά αυτή τη ρύθμιση που μας είπε προηγούμενα ο Υπουργός, ότι έγινε από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, και πιστεύουμε ότι παίρνουν βελτίωση και αυτές οι προτάσεις βελτιώνουν συνολικά όλο αυτό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Και τέλος, κύριε Υφυπουργέ, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, προς ΠΕΡΤ μάλιστα, σας έχει αποστείλει ένα υπόμνημα το οποίο συνάδει με το νομοσχέδιο, αφορά το νομοσχέδιο αυτό για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους που συνέχισαν να εργάζονται ως συνταξιούχοι. Ναι, νομίζουμε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ιστορικών μπορείτε να περάσετε μία ρύθμιση που να μπορείτε να τακτοποιήσετε αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για αυτή την ιστορία. Επίσης, για το θέμα των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, σας έχω καταθέσει 2 προτάσεις. Πιστεύω ότι είναι σύμφωνες με το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι πρέπει να τις εξετάσετε και πριν
την Ολομέλεια, να κάνετε και νομοτεχνικές βελτιώσεις και να συμπεριλάβετε σε αυτό, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα με αυτό το πρόβλημα που υπάρχει για τις παρακρατήσεις και το τι πρέπει να δώσουν πίσω στον ασφαλιστικό οργανισμό, αν θα έχει αναδρομική ισχύ ή αν όχι, για να ξέρουν οι εργαζόμενοι τι θα πρέπει να κάνουν σε σχέση με τις εισφορές που πρέπει να αποδώσουν. Με βάση όλα αυτά, εμείς λέμε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν πληρεί αυτό που λέμε τις ανάγκες σήμερα να βελτιωθούν πολλά από αυτά που έχουν προκύψει σαν μέτρα για την κρίση, τα μνημόνια, που συνεχίζεται αυτή η επίθεση σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Και όσον αφορά την φοροαπαλλαγή που υπόθηκε και εδώ για όλο αυτό τη συζήτηση που έγινε και τη φορολογία, ενώ η φοροαπαλλαγή διευρύνεται στους μεγάλους ομίλους και οι εφοπλιστές δίνουν ό,τι θέλουν, ό,τι προαιρούνται, εσείς από την άλλη φορολογείτε ακόμα και τον αέρα που αναπνέει ο λαός, και ήδη ο προϋπολογισμός είναι μπροστά και θα τα πούμε και αυτά πώς προκύπτουν όλη αυτή η φοροαφέμαξη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. 95% πληρώνουν το φορολογικό εισόδημα.